ότι το ΕΚΑΒ έχει 20, υπηρετούν 20 άτομα στο πρόγραμμα. Δυστυχώς από αυτά τα άτομα όμως, τα ενεργά άτομα φαίνεται ότι είναι πολύ λίγα, ελάχιστα, για να μπορέσουν να ανταποκριθούν ώστε να καλύψουν τις ανάγκες του νησιού. Να βγαίνουν στη βάρδια από 2 ασθενοφόρα τουλάχιστον, πρωί, απόγευμα και νύχτα. Εμείς όλο αυτό το διάστημα σαν νοσοκομείο αντιμετωπίζαμε πολύ μεγάλο πρόβλημα στις δευτερογενείς διακομιδές. Με συνέπεια να υπάρχει έτσι μια μεγάλη καθυστέρηση στα εξιτήρια, να υπάρχει ένας προβληματισμός στους πολίτες, να δέχουμε καταγγελίες στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών, να έρχονται οι πολίτες στο γραφείο να με βρίσκουν συχνά, να υπάρχει έτσι μια μεγάλη επικοινωνία έτσι με τους πολίτες, να υπάρχει έτσι μια δυσαρέσκεια. Αρχίσαμε αυτό και το σκεφτόμασταν έτσι πιο εμπεριστατωμένα. Το πώς μπορεί δηλαδή να γίνει αυτό. Πώς μπορεί και το νοσοκομείο ας πούμε να συμπεριλάβει αυτό ώστε να μείνει ικανοποιημένος ο ασθενής. Γιατί βλέπαμε ότι υπήρχε μια μεγάλη δυσαρέσκεια. Έτσι σιγά σιγά φτάσαμε σε αυτό το να αποφασίσει ας πούμε το νοσοκομείο σαν διοικητικό συμβούλιο από τη διαχείριση της περιουσίας να ζητήσει να απευθύνει ένα αίτημα στο ΕΚΑΒ, στα κεντρικά του ΕΚΑΒ, να ζητήσει να το παραχωρηθεί όχημα και να προσλάβει, όπως πολύ καλά ξέρετε, ότι έχουμε την σχολή διασωστών. Οπότε υπάρχει δηλαδή το δυναμικό, υπάρχει μέσα στη σχολή. Υπάρχει το δυναμικό, ναι, έχουμε από φύτους ΔΙΕΚ, να προσλάβουμε κάποια άτομα. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το εγχείρημα, ώστε να εξασφαλίσουμε λίγο το νοσοκομείο, να το κάνουμε λίγο πιλωτικά αυτό, να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Αυτό. Και από εκεί και πέρα, όσο αφορά τις εσωτερικές διακομιδές, μέσα στο καλοκαίρι, ώστε να απελευθερωθεί εν μέρη και το ΕΚΑΒ, να έχει το ασθενοφόρο για τα επίγοντα, έτσι, της πρωτογενής. Άρα, έχουμε το κομμάτι της περιουσίας του νοσοκομείου που αξιοποιήσατε ένα τμήμα της για αυτό το κομμάτι, την συμβολή του Σεβασμιότητα, του πρόσφερε κάποια χρήματα. Για να καλύψουμε. Βέβαια, γιατί έπρεπε να εξασφαλιστούν έτσι και κάποια χρήματα. Για να καλύψουμε το καλοκαίρι. Ναι. Ταυτόχρονα, βέβαια, η αδυναμία ακόμη στις απογευματινές και στις βραδινές βάρδιες δεν υπάρχει. Παραμένει. Και έχουμε τώρα τη χθεσινή. Βέβαια, τώρα έρχομαι να μιλήσω για, κάποιο, έτσι, για κάποιον φορέα, ο οποίος δεν είμαι υπεύθυνη. Έτσι. Εννοείται το ΕΚΑΒ. Εννοώ το ΕΚΑΒ. Ο οποίος θα έπρεπε ο υπεύθυνος. Ωστόσο, όμως, όταν έχουμε στο μυαλό μας να μιλήσει, εντάξει, να μου επιτραπεί τώρα. Έτσι. Ναι. Ναι. Άρα, τώρα πάμε στο κομμάτι της χθεσινής ανακοίνωσης του νοσοκομείου. Με τη συμβολή του κ. Μηταράκη, με ιδιώτες, έχουμε το δεύτερο ασθενοφόρο τώρα που θα βγαίνει. Πραγματικά, σήμερα εγώ παρέλαβα, χθες προφορικά ενημερώθηκα ότι θα γίνει αυτή η δωρεά. Υπάρχει μια πρωτοβουλία ιδιωτών και θα μας γίνει δωρεά το ασθενοφόρο μαζί με το πλήρωμά του. Και εμείς με τη σειρά μας θα συγκαλέσουμε το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου θα συζητηθεί. Έχουν γίνει, σήμερα θα συζητήσω με τον Διευθυντή του ΕΚΑΒ, έχουμε κάνει μια πρώτη συζήτηση, πώς θα διατεθεί το ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ, γιατί θα διατεθεί εξ ολοκλήρου το ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ, οπότε θα συμπεριληφθεί στο πρόγραμμά του και θα διατεθεί στην απογευματινή και την νυχτερινή βάρδια. Σίγουρα το νοσοκομείο όσο προσωπικό και να πάρει, σίγουρα χρειάζεται και ειδικά στην περίοδο της πανδημίας χρειάζεται πάρα πολύ προσωπικό. Όμως είμαστε σε ένα μέτρο που μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η ΜΕΘ έχει διπλασιάσει τον αριθμό των νοσηλευτών. Είχα 7 άτομα το 19 και τώρα έχω 13 άτομα. Συμφωνώ. Είχα στα επίγοντα, ας πούμε, το 19 έκανε ένας βάρδια τη νύχτα, τώρα σίγουρα κάνουν 2 βάρδιες και 3 το απόγευμα. Έχω ειδικότητες νοσηλευτών, έχουν συσταθεί θέσεις, έχουν οργανωθεί τμήματα, δουλεύουν τμήματα επιπλέον. Σε αυτό που μου λέτε δεν μπορείτε να με πείσετε, γιατί εγώ ξέρω το παραγόμενο έργο. Εγώ δεν διαφωνώ. Δηλαδή υπάρχουν άτομα πολύ παραπάνω που εργάζονται και θέσεις ιατρών που έχουν έρθει και επιπλέον ειδικότητες.
Οπότε, ναι, μπορείτε να λέτε ότι ναι, θέλουμε, σίγουρα θέλουμε προσωπικό. Έχουμε αναπτύξει όμως τμήματα πάρα πολλά. Ναι, αλλά... Λειτουργούν τμήματα πάρα πολλά. Θα μου επιτρέψετε να το ρωτήσω αυτό, γιατί εγώ δεν διαφωνώ αυτό για το οποίο λειτουργεί, λέτε. Να σας πω, εντατική. Ναι, δεν αλλά είχαμε, δεν λειτουργεί είχαμε... το ακτινολογικό μου. Να σας δεν πω λειτουργούν κάτι. Τα μηχανήματα. Δεν λέτε, προσέξτε, λέτε, όταν λέτε δεν λειτουργεί το ακτινολογικό, δεν είναι μηδέν το ακτινολογικό. Από τις οργανικές θέσεις, πέντε, λειτουργούν οι τρεις. Έχουμε τρεις ακτινολόγους. Το παραγόμενο έργο του ακτινολογικού δεν είναι μηδέν. Άρα λειτουργεί αυτή τη το στιγμή, συγγνώμη, ναι. Δεν μπορούμε να τα μηδενίζουμε όλα. Όταν λέμε μηδέν, το μηδέν δεν είναι τρία. Δηλαδή, οι οργανικές θέσεις των ακτινολόγων είναι πέντε. Από τις πέντε οργανικές είναι οι τρεις, οι τρεις ακτινολόγοι. Δυστυχώς τους τρεις ακτινολόγους δεν έχουμε εξειδικευμένο κάποιον να διαβάζει μαγνητική. Αναζητούμε λύσεις. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Μέσα στον Αύγουστο όντως είχαμε πει, όπως είπε και ο βουλευτής, ότι θα είχε λυθεί στον Ιούλιο. Δυστυχώς, λόγω αδειών, υπάρχει κόλλημα σε αυτό και με την εταιρεία, επειδή υπάρχουν κάποια θέματα, χρειάζεται φυσική παρουσία ιατρού, η οποία δεν λύνεται, πρέπει να υπάρχει λήψη ιστορικού κτλ. Υπάρχουν κάποια τεχνικά προβλήματα τα οποία κοιτάμε να επιλύσουμε. Και έχουν μεσολαβήσει και οι άδειες. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το επιλύσουμε τώρα. Θα επιληθεί όμως το θέμα του μαγνήτη. Οπωσδήποτε και θα επιληθεί. Εννοείται δηλαδή ότι ακόμη και μέσα στον Αύγουστο. Το παραγόμενο έργο όμως του ακτινολογικού με τίποτα δεν είναι μηδέν. Όταν δηλαδή μέσα στο εξάμηνο μου έχουν κάνει 20.000 ακτινογραφίες, έχουν γίνει 3.000 αξονικές, 60 μαγνητικές, πόσες βιοψίες. Εδώ έχω το καταγεγραμμένο έργο. 2.000 υπέρχους κτλ. Δεν το λες μηδέν. Είναι καταγεγραμμένα, είναι στα πεπραγμένα αυτά. Δεν το λες μηδέν. Δεν μπορείς να πεις ένα τμήμα ότι υπολειτουργεί έτσι. Γιατί είναι καταγεγραμμένα, είναι πεπραγμένα. Άρα λοιπόν κρατάμε ότι μέσα στον Αύγουστο, τουλάχιστον μέσα στο επόμενο διάστημα, θα λειτουργήσει και αυτό. Φυσικά, οι προτάσεις υπάρχουν. Και υπάρχουν και καταγεγραμμένες και έχουν αποσταλεί και στην ΔΥΠΕ. Υπάρχουν οι προτάσεις μας, δηλαδή υπάρχουν 1, 2, 3 προτάσεις. Και γιατί και όσο αφορά τον εξοπλισμό έχουμε κάνει προτάσεις και ως βιοιατρική υπηρεσία.